πολλά τα μηνύματα που έχουμε λάβει και για τα τέλη κυκλοφορία, αν θα δοθεί παράταση. Και πολύ περισσότερα βέβαια τα μηνύματα, τι γίνεται με την εκτός σχεδίου κατά παρέκκληση δόμηση. Χθες μάλιστα, επί 25 λεπτά, μέσα από ζωντανές συνδέσεις και στους τέσσερις νομούς, ρεπορτάζ που αφορά τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες και με καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον κύριο Αράπογλου, τον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών ακινήτων, προσπαθήσαμε να ρίξουμε φως σε αυτό το περίφημο παραθυράκι το οποίο ανοίγει τουλάχιστον μέχρι και την 9η Δεκεμβρίου. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στο Ηράκλειο, θέλω λίγο να εστιάσουμε στην Ανατολική Κρήτη, θέλω λίγο να πάμε στον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, τον πρόεδρο του ΤΕΤΑΚ. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Την καλησπέρα μου και από μένα και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά, Πρόεδρε. Για ακόμα μία φορά τοποθετήστε. Είστε θετικός στις οχλήσεις μας προκειμένου να ρίξουμε φως σε ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί χιλιάδες κριτικούς κακά τα ψέματα. Το ερώτημα, με απλά λόγια η απάντηση. Μέχρι την 9η Δεκεμβρίου, ένας ο οποίος έχει ένα οικόπεδο αυτή τη στιγμή κάτω από τέσσερα στρέμματα σε μια εκτός σχεδίου περιοχή, τι πρέπει να πράξει για να μην δει το οικόπεδό του να μετατρέπεται σε αγροτεμάχιο? Προφανώς για να μην δει το οικόπεδό του να χάνει την αξία του ουσιαστικά στο 90% και ίσως και παραπάνω, ναι. Γιατί θα είναι απλά ένα αγροτεμάχιο. Ήδη το Υπουργείο έδωσε, αν μη τι άλλο, μία διέξοδο σε αυτούς που θέλουν άμεσα να χτίσουν και δεν προλαβαίνουν, σύμφωνα με το νόμο, το άρθρο 40 του 47-59 του 20, να έχουν πάρει προέγκριση οικοδομικής άδειας. Οπότε κάνουν μια αίτηση. Και αρκετές εγκρίσεις. Έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα με μια απλή αίτηση για την προέγκριση οικοδομικής άδειας, η οποία μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή με το τοπογραφικό του οικοπαίδου και το συμβόλαιο, να ζητήσει να κάνει αίτηση για την έκδοση όρων δόμησης για το οικόπεδο. Μέχρι τις 9-12 αιτήσεις κατατεθούν, χωρίς να έχουν απαντηθεί, δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουν να οικοδομήσουν μέχρι τον 9ο του 23. Να έχουν βγάλει την οικοδομική άδεια, αφού πάρουν βέβαια, σύμφωνα με την αίτηση αυτή, την αντίστοιχη έγκριση. Εμάς βέβαια δεν μας βρίσκει σύμφωνος σε αυτή τη διαδικασία. Ζητάτε νομίζω μία παράταση διετίας, Πρόεδρε, 2 χρόνια τουλάχιστον. Εμείς έχουμε ζητήσει, καταρχήν εμείς είχαμε τις ενστάσεις μας έτσι και αλλιώς από την αρχή και στα πλαίσια της διαβούλευσης, κύριε Παναγιωτόπουλε, όσον αφορά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που έθετε ο νόμος, ότι θα είναι ολοκληρωμένα, τα οποία θα υποκαθιστούσαν την καταπαρέκτηση εκτός σχεδίου δόμηση. Και να διευκρινίσω εδώ ότι συζητάμε για τα μικρά οικόπεδα, για τα 750 τετραγωνικά, τα 1200 τετραγωνικά και τα 2000 τετραγωνικά και τα εντός ζώνης οικισμών πρώτου 23. Άρα δεν συζητάμε για τα εκτός σχεδίου κατά κανόνα άδεια οικοδομήσεις, μα 4 στρέμματα και άνω ή τα μεγαλύτερα στρέμματα για συνεταιρισμούς, τα 50 στρέμματα κλπ. Ή για τα ξενοδοχεία. Άρα μιλάμε για τις μικρές ιδιοκτησίες, γι' αυτό και η πρωτοβουλία την οποία κάναμε και σήμερα μάλιστα, στείλαμε όσον αφορά και ζητάμε από τον Περιφερειάρχη, από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και από τα Δημοτικό Συμβούλια τουλάχιστον της Ανατολικής Κρήτης, μετά από συνεννόηση με όλους τους προέδρους των νησιωτικών περιοχών και με το Τμήμα Δυτικής Κρήτης, αλλά και με το Τμήμα Δωδεκανήσων, Τμήμα Κέρκυρας και των υπολείπων νησιωτικών περιοχών που έχουμε κατακαιρματισμένες ιδιοκτησίες, να πάρουν απόφαση τα αντίστοιχα συλλογικά τους όργανα. Σύμφωνα με την απόφαση, την επιστολή που είχαμε συζητήσει παλιότερα και μαζί όταν τη στείλαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να ζητήσουν στις περιφερειακές ενότητες που θα ολοκληρώνονται τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να καταργείται σταδιακά η εκτός σχεδίου δόμηση. Αν μη τι άλλο, εάν δεν μπορέσουν να δώσουν την αίτηση για τα δύο έτη. Κάτι το οποίο το έθετε έτσι κι αλλιώς, σας ξαναλέω, το άρθρο 40 του 47. Απάντηση πήρατε? Καμία. Απάντηση προς το παρόν στο αίτημα που έχουμε κάνει από τότε, ναι. Η απάντηση που πήραμε ήταν αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, που πήρε και όλη η χώρα, όπου κάλεσε τους πολίτες που θέλουν να καταθέσουν ή επιθυμούν να οικοδομήσουν αυτά τα μικρά οικόπεδα, και μιλάμε για πάνω από 500.000 ιδιοκτησίες, όπου μιλάμε για μια απόλυτη ανατροπή της χρηματαγοράς. Σωστά. Έτσι. Οπότε και τις επιπτώσεις που θα έχουν. Οπότε αυτό που ζητήσαμε είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που βγήκε.
το οποίο δεν λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή, δίνει μερικές μέρες καιρό, απλά να κατατεθεί μια αίτηση, αμφιβόλου μάλιστα αποτελέσματος. Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να κατατεθεί μια αίτηση και να μην πάρεις την αντίστοιχη έγκριση, γιατί μπορεί να μην πάρεις την έγκριση από την αρχαιολογία, μπορεί να μην να είναι δασικό. Δηλαδή, και οι χάρτες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Άρα, ένα κίνητο το οποίο θα κατατεθεί μια αίτηση για όρους δόμησης, μπορεί να πάρει τους όρους δόμησης, αλλά δεν μπορεί να πάρει ποτέ την αντίστοιχη έγκριση του δασαρχείου. Σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε το αμφιβόλο αποτελέσματος αυτού του εγχειρήματος που βγήκε από το ΕΠΕΝ. Μου ήρθε ένα μήνυμα τηλεθεατής, δηλαδή μας δίνουν, λέει ο τηλεθεατής, 9 μήνες παράταση. Μέσα σε ένα 9 μήνο, σωστά, 10 μήνες περίπου, θα πρέπει εγώ να έχω ολοκληρώσει τις διαδικασίες έκδοσης οικοδομικής άδειας. Δεν δίνεται 9 μήνες παράταση. Δίνεται μέχρι τις 9 του μήνα να κατατεθεί η αίτηση. Ο άνθρωπος λέει να καταθέσω την αίτηση μέχρι 9 Δεκεμβρίου και από την 9η Δεκεμβρίου ακριβώς, μέχρι και στη συνέχεια το Σεπτέμβριο του 2023 εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Σωστά. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023 μπορώ σε αυτό το διάστημα να προχωρήσω τη διαδικασία μου. Μέχρι δηλαδή, αν μετά τις 9 του 12 επιχειρήσει κάποιος για το συγκεκριμένο οικόπεδο να κάνει οποιαδήποτε κίνηση για να το οικοδομήσει, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Αν δεν έχει κάνει την αίτηση αυτή που συζητήσαμε προηγουμένως. Σωστά. Αναφορικά τώρα με την αίτηση, θέλω λίγο να εστιάσουμε και να κλείσουμε με αυτό. Μηχανικό, τεχνικό γραφείο το αναλαμβάνει. Ναι, τα γραφεία των μηχανικών ηλεκτρονικά από το ΙΑΔΙΕΣ. Επιτέλους η χώρα έχει κάνει βήματα σε αυτό. Είχε ένα θέμα, πρόεδρε. Διορθώστε με, είχε πέσει λίγο το σύστημα τις προηγούμενες ημέρες. Ναι, υπήρχε κάποια προβλήματα. Γιατί είναι σύνηθες αυτό και συνέχεια αναβαθμίζει το τεχνικό μελητήριο. Ξέρετε, το σύστημα το ΙΑΔΙΕΣ το διαχειρίζεται το τεχνικό μελητήριο αποκλειστικά, όλη την πλατφόρμα. Οπότε γίνονται και συνέχεια και διορθώσεις και αναβαθμίσεις του συστήματος και το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά ενημερώνονται τα μέλη μας, αν και εφόσον υπάρχουν κάποιες διακοπές για την αναβάθμιση του συστήματος. Αυτό το γνωρίζουμε και ενημερώνουμε και εμείς τα μέλη μας, αν και εφόσον υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι λόγω υπερφόρτωσης πάντως του συστήματος, αυτό είναι. Είναι δεδομένο. Μάλιστα, πρόεδρε, τουλάχιστον δεν έχω τέτοια πληροφορία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν τα δεδομένα, θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα, να τοποθετηθείτε στην εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευελπιστώ πραγματικά η πίεση από τους πολίτες προς τους ηθήνοντες και προς το Υπουργείο και μέσω αυτής της πρότασης, την οποία νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, καλώντας τα δημοτικά συμβούλια σε όλους τους Δήμους της χώρας. Η πρωτοβουλία σας, ξαναλέω, των 6 προέδρων των ΤΕΕ. Έχει ιδιαίτερη αξία και δυναμική. Και των περιφερειακών συμβουλίων. Νομίζω ότι ίσως η πίεση, αν αυξηθεί, να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό που έχω να σας πω, πρόεδρε, τον τελευταίο μήνα τα περισσότερα μηνύματα που έχουμε λάβει ως εκπομπή αφορούν το κομμάτι αυτό, της εκτός σχεδίου. Αυτό και μόνο τα λέει όλα και θα πρέπει να προβληματιστούν και οι αρμόδιοι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Μα το νούμερο 500.000 ιδιοκτησίες οι οποίες θα αποξηωθούν σε ολόκληρη τη χώρα νομίζω ότι τα λέει όλα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.